Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε ώρα για μπλε λίμπερο 107,4. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 8 και κάτι ψηλά. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύμψη του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Με το χαλί μας αυτό συζητούσαμε, το intro μας βασικά, με τον Μπίλι, πάρα πολλά χρόνια. Το ακούτε, το έχετε αγαπήσει, αρέσει και δεν θα το αλλάξουμε ποτέ. Το Over the Hills and Far Away. Δέχτηκα και σχετικό μήνυμα γι' αυτό πριν από λίγο. Έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα, εν ώψη και του αυριανού αγώνα στο Καφθαντζόγλιο στις 4, όπου η Ηρακλής θα υποδεχτεί τα Τρίκαλα. Εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης στο Ιβανόφιο το απόγευμα, όπου η Ηρακλής θα υποδεχτεί τον Ιπποκράτη από την ΚΟ. Εν ώψη του αγώνα της Παρασκευής, μεγάλου ημιτελικούς, 8.30 το βράδυ, ζωντανά από το Λίμπερο 107,4 ραδιοφωνικά τηλεοπτικά από το Air Sports. Πρώτα Θεός θα είμαστε στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης για να περιγράψουμε δύο παιχνίδια. Εγώ για δύο θα πάω. Δεν δέχομαι να περιγράψω ένα. Θέλω και ημιτελικό και τελικό, φυσικά με την παρουσία του Ηρακλή. Όπως καταλαβαίνετε, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ θα μας απασχολήσουν. Μεγάλη εβδομάδα αυτή, πολύ σημαντική, πολύ σπουδαία, και τα τρία κρίσιμα μάτς, το καθένα για τους δικούς του λόγους, το καθένα για τη δική του ξεχωριστή σημασία. Τρόποι επικοινωνίας, FM και ενώ το μήνυμά σας, αποστολή στο 545-26 και το mail έχουμε ανοιχτό της εκπομπής, blue-libero-papaki-yahoo.gr. Να δούμε αρχικά την αποστολή που πήρε 23, παρακαλώ. Θα αφήσει 5. Ο Μαρσέλο Τροίζη. Για 19 έχουμε δει, για 20 έχουμε δει. 23, νομίζω είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε σε αποστολή του Ηρακλή. Αύριο, επαναλαμβάνω, θα προκύψει τελική 18. Υπάρχουν προβλήματα. Ο Κλέιτον είναι τραυματίας. Ο Βιτλής είναι τιμωρημένος. Μετά από πάρα πολύ καιρό, από τότε που αποκτήθηκε το Γενάρη, είναι η πρώτη φορά που δεν θα αγωνιστεί. Εκεί όπου μάλλον θα δούμε στα μπακ τον Πέτρο Κανακούδη μετά από πάρα πολλούς μήνες, που έχει επιστρέψει στην αποστολή. Ανέτοιμος είναι ο Κουκόλης, ανέτοιμος είναι ο Κασναφέρης και αυτή είναι εκτός. Στην 23 λοιπόν του Βραζιλιάνου προπονητή του Ηρακλή, Καχρημάν, Γιαγκιόζης, Κανακούδης, Κουτρομάνος, Νάμπου, Γιουκούσας, Γιαννίτσης, Γιαμπάρης, Τάμου, Κοστούλας, Παναγιωτούδης, Ορφανίδης, Μουνιώθ, Πτηνόπουλος, Ντούνης, Καθάριος, Ρόβας, Περόνε, Τσίπρας, Παπαθανασίου, Παυλίδης, Βασίλης Παπαδόπουλος και Μπορίκο. Ο Παπαθανασίου δεν τον έχουμε δει ποτέ σε αποστολή. Τον Παυλή τον έχουμε δει σε 1-2 παιχνίδια. Τον θυμάστε τον Παπαθανασίου. Μία από τις επιλογές της διοίκησης είναι. Ο Βασίλης Παπαδόπουλος έχει παίξει σε ένα μάτς μόνο, λίγα λεπτά. Βέβαια από αυτούς που ακούσατε, παραλαμβάνω, οι 5 θα κοπούν για την αυριανή αναμέτρηση. Ένα παιχνίδι βαθμολογικά, μιλώντας αγωνιστικά, καθαρά είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Και για τον Ηρακλή και για τα Τρίκαλα. Τα Τρίκαλα που θέλουν να γλιτώσουν υποβιβασμό στην τέταρτη τη τάξη κατηγορία. Γιατί από ό,τι φαίνεται τον υποβιβασμό στην τρίτη τάξη κατηγορία δεν τον γλιτώνουν. Είναι στην 12η θέση με 29 βαθμούς. Ο Ηρακλής θέλει να αποφύγει τον υποβιβασμό στην τρίτη κατηγορία. Τώρα που μιλάμε δεν τον αποφεύγει γιατί είναι 11ος με 36 βαθμούς. Καραϊσκάκης 38, όπως και... Όχι όπως, η Δόξα από πάνω 39, η Κέρκυρα έχει ξεφύγει 41, η Παναχαϊκή 42 μαζί με τον Κισαμικό. Ο Κισαμικός που είναι έκτος, ο Κισαμικός που θα το ξαναπώ πριν την παρουσία του Βοσνιάδη, ήταν τελευταίος και προτελευταίος και τώρα είναι έκτος. Σε ένα τρελό πρωτάθλημα, σε ένα αστείο πρωτάθλημα, αστείο γιατί γίνονται πολλά και διάφορα, με τον Πλατανιά να είναι δεύτερος με 49, τον Απόλλωνα Λάρισα 48, τον Απόλλωνα Πόντου 46 και τον Εργοτέλη 44. Μέχρι εκεί είναι το ενδιαφέρον για την δεύτερη θέση. Τα Τρίκαλα που έχουν 29 και ο Ηρόδοτος 28. Ο Ηρόδοτος που παίζει στην Πάτρα με την Παναχαϊκή. Όχι, αυτή είναι η επόμενη αγωνιστική. Μισό. Εδώ είμαστε. Ο Ηρόδοτος παίζει με τον Εγινιακό. Κουτσά στραβά. Μάλλον θα κερδίσει. Είπαμε ποια ομάδα δεν έχει κερδίσει τον Ιγυνιακό φέτος. Ξέρετε πολύ καλά ότι είναι ο Ηρακλής, πήρε μόλις ένα βαθμό. Και είναι η μόνη ομάδα που έχασε το Ιγύνιο εκεί με ένα 0. Ο Εργοτέλης παίρνει 3 βαθμούς ξεκούρασης με τον Αήτο Σπάτων, οπότε μπαίνει δυνατός στη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης. Πλατανιάς Παναχαϊκή, Κέρκυρα Σπάρτη, Καραϊσκάκης Κισαμικός.
πολύ πολύ κρίσιμο μάτς και για τον Καραϊσκάκη και για τον Ηρακλή. Βόλος Απόλλων Λάρισας, Ηρακλής Τρίκαλα φυσικά και την Πέμπτη δόξα δράμας Απόλλων Πόντου. Απόλλων Πόντου το έκανε το καθήκον του, κέρδισε τον Καραϊσκάκη. Άμα το ξανακάνει θα δώσει χαμόγελα στον Ηρακλή, αν κερδίσει δηλαδή μέσα στη δράμα τη δόξα. Ο Ηρακλής πάνω απ' όλα βέβαια πρέπει να κερδίσει το δικό του μάτς, γιατί το ξαναλέω δεν έχει ισοβαθμίες. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, το λέω κάθε μέρα. Είναι στο μείον 2 από τον Καραϊσκάκη, ουσιαστικά είναι στο μείον 3. Είναι στο μείον 3 από την δόξα, ουσιαστικά είναι στο μείον 4. Ούτε με τη δόξα έχει ισοβαθμία, ούτε με τον Καραϊσκάκη. Με τον Κισαμικό μόνο έχει ισοβαθμία, που είναι έκτος με 42. Και απομένουν 3 παιχνίδια. Τα Τρίκαλα αύριο, το Βόλο την Κυριακή και τελευταία αγωνιστική στα Χανιά με τον Πλατανιά. Είπαμε σήμερα να αγωνιστούμε λίγο. Να ασχοληθούμε λίγο παραπάνω με το αγωνιστικό, καθώς υπάρχει παιχνίδι αύριο. Τα άλλα δεν αλλάζουν. Χειρότερα μπορούν να γίνουν. Καλύτερα δεν νομίζω αυτή η διοίκηση, η επικίνδυνη για τον Ηρακλή, η διοίκηση της ΠΑΕ Ηρακλής, που έχει αποδειχτεί το γιατί είναι επικίνδυνη. Ούκο λίγα παραδείγματα μπροστά μας. Να μπορεί να αλλάξει κάτι. Μακάρι να διαψευστούμε, αλλά μάλλον θα δικαιωθούμε για ακόμα μια φορά. Δυστυχώς. Μακάρι να μην δικαιωνόμασταν. Εκκρεμεί η περίπτωση του Γιάννη Λουκίνα, που μάλλον την Παρασκευή, αν δεν αλλάξει κάτι συνταρακτικό, θα βγει απόφαση για αφαίρεση 3 βαθμών. Εκκρεμεί και η απόφαση από την επιτήρηση για άλλους 3 βαθμούς από εκεί. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα δεν αλλάζουν. Μπορούν να τα αλλάξουν, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θέλουν αυτοί που βρίσκονται στην ΠΑΕ Ηρακλής. Γι' αυτό και ας ασχοληθούμε λίγο με το αγωνιστικό αύριο, μήπως και ξεχαστούμε εν όψη του αγώνα. Πάμε μια βόλτα στα Τρίκαλα, στον καλό φίλο και συνάδελφο τον Κώστα Τσέκλιμα, ο οποίος είναι στην γραμμή μας από το goaltrikala.gr. Καλά το είπα. Μια χαρά. Τι κάνεις? Γεια σας παιδιά, γεια σας. Τα ξαναλέμε μετά τον πρώτο γύρο. Ναι. Μετά από ένα συναρπαστικό μάτς του πρώτου γύρου, ναι. Με αμφισβητούμενες φάσεις, Είχε πολλά. Τώρα, είχε. Σου την είχα κάνει την ερώτηση εκτός αέρα. Θα σου την κάνω και στον αέρα. Για τον Ηρακλή, εντάξει, δεν μπορείς να απαντήσεις. Μπορώ να απαντήσω εγώ, απαντάω κάθε μέρα μέσω της εκπομπής. Αλλά το βάζω μαζί ως πακετάκι, γιατί ο 11ος Ηρακλής με 36 βαθμούς και τα 12ατα Τρίκαλα με 29 βαθμούς ήταν στα φαβορί για την πρώτη και δεύτερη θέση. Ναι, αυτές οι δύο ομάδες είχαν... Και δεν είναι, Κώστα μου, ότι ήταν στα φαβορί επειδή το λέμε εμείς. Το λέγαν όλοι. Όλοι οι βιτοεθνικολόγοι, έτσι να τους χαρακτηρίσω, αυτοί που ξέρουν καλά την κατηγορία, τα ρόστερ, τα μπάζετ και τα λοιπά. Γιατί όντως και τα Τρίκαλα φέτος ήταν το καλοκαίρι, πάμε για άνοδο και τα λοιπά. Το ξέρεις καλύτερα από μένα. Ξεκίνησε η χρονιά... Πώς γίνεται να είναι 12ατα τα Τρίκαλα? Για τον Ηρακλή το ξέρουμε πώς γίνεται. Για τα Τρίκαλα... Τα Τρίκαλα λοιπόν είναι 12ατα, γιατί από την αρχή της χρονιάς γίνανε απανωτά λάθη και από την πρώτη διοίκηση Μπαταγιάννη, ναι, και από την τωρινή διοίκηση Βάσογλου και από τον Ντόστανιτς, από τον Γράφα, από τον Κόστη, δηλαδή τους προπονητές που πήραν τις τύχες της ομάδας στα χέρια τους, σε 1000 πράγματα, σε επιλογές παικτών, σε οργάνωση, σε οικονομικό έτσι αντίκρισμα της ΠΑΕ ως προς τους παίκτες ή και ως προς τρίτους, ως προς 1000 πράγματα. Ένας συρφετός λαθών. Δεν διαφέρουμε πολύ με αυτά που μου λες, να ξέρεις. Κοίταξε, η διαφορά είναι ότι ο Ηρακλής έχει 5 προπονητές, ενώ τα Τρίκαλα έχουν 3. Αλλάξει. Έχουμε 3, πάμε για 4ο και μάλλον θα έχουμε και 5ο. Μας προλαβαίνετε. Κοίταξε, πιο παλιά έχουμε ζήσει και 6 προπονητές. Το θέμα οργάνωσης που είπες είναι πολύ σημαντικό. Το ό,τι να είναι που λέω εγώ είναι επίσης πολύ σημαντικό. Και για το οικονομικό δεν ξέρω αν είναι τόσο χάλια τα πράγματα όσο τον Ηρακλή. Κοίταξε, αν τον κυνηγούν και παλιά δηλαδή. Με το που ανέλαβε η νέα διοίκηση του Ηλία Ιβάζογλου, σκάσαν αμέσως κάποιοι παίκτες του παρελθόντος. Οπότε υπάρχει και εδώ κοινό σημείο. Ναι, σίγουρα. Μιλάμε τώρα ο Κουτσόπουλος που ήταν τη σεζόν... Ο γνωστός 9, Κουτσόπουλος. Ο γνωστός Κουτσόπουλος, ναι, που τώρα έπεσε τοπικό Καρδίτσας. Τον είχαμε στην Γάμα Εθνική, όταν βγήκαμε δηλαδή πριν από 4 χρόνια, που είχαν νικήσει τον Καραϊσκάκη σε αυτό το αλυσμόνητο διπλό, αν γνωρίζεις, που ήταν ο θάνατος της ζωής μας στον Καραϊσκάκη και περάσαμε 1-2 από εκεί. Ναι. Τότε ήταν επιχάρη Κουτσούρη στη διοίκηση, ο ΑΟ Τρίκαλα. Αυτό είναι ένα αιώνα πρίρεση, Κώστα.
Ήταν πριν από 6 χρόνια. Ναι. 5-6 χρόνια κάπου εκεί. Τότε στις καλές στιγμές της ομάδας. Μάλιστα. Βγήκανε πολλά χρέη. Τώρα μας υπόθηκαν πολλά πράγματα off the record, τα οποία καταλαβαίναμε ότι στη μέση της χρονιάς η ομάδα θα αντιμετώπιζε άμεσα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή ο Αϊβάζου ήρθε από το πουθενά, σε εισαγωγικά η λέξη, για να σώσει μια κατάσταση. Αλλά και γιατί ο Μπαταγιάννης δεν είχε τη δυνατότητα να κρατήσει την ομάδα οικονομικά. Ήταν ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος. Από ένα σημείο και μετά οικονομικά ήταν... Δεν κρατιόταν, δεν κρατιόταν με τίποτα το πράγμα. Αυτό ο τον Κώστιτς έκανε καιρό να τον σκεφτεί η διοίκηση των Τρικάλων να τον πάρει. Ο Κώστιτς ήταν... Το λέω γιατί τον γνωρίσαμε, εγώ δεν τον γνώρισα, αλλά ήρθε, δεν πρόλαβα δηλαδή να τον γνωρίσω, ήρθε για 48 ώρες στον Ηρακλή με Καγιούλη, αν θυμάσαι. Το γνωρίσαμε εμείς τον Κώστιτς, που οι πρώτες του αγωνιστικές ήταν πραγματικά εξαιρετικές, γιατί έκανε 2-3 αλλαγές στην ομάδα. Έβαλε τον Λάσκαρη, ένα αμυντικό χαφ, τον έβαλε δεκάρι και πήραμε κάποια αποτελέσματα. Και λέγαμε, μωρέ, μπράβο ο Κώστιτς, αλλά ξαφνικά δεν ξέρω πώς ξυπνούσε τις άλλες ημέρες, τις άλλες αγωνιστικές. Στραβά μάλλον. Και έκανε κάτι άλλο, πρόσαλα στισήματα, δηλαδή με τον Απόλλωνα Λάρισας τώρα τον Κουκούδη που είναι δεξί μπακ τον έβαλε δεκάρι, ενώ υπήρχε Σημελίδης και Καπός, υπήρχε ο Σημελίδης που μπορούσε να παίξει δεκάρι και έβαλε ένα δεξί μπακ να παίξει δεκάρι. Πίεζε πάρα πολύ ψηλά τον Απόλλωνα μαζί να στην κόντρα, φάγαμε 3 γκολ στο 25. Στο προηγούμενο μάτσο είχε πάλι κάτι φαϊνές ιδέες και κάπου δηλαδή έσπασε και το γυαλί ολοκληρωτικά και με τον Κώστιτς. Και τελείωσε, έτσι έρχεται αύριο ο Τρικάλων, έρχεται με υπηρεσιακό. Με τον Δημήτρη Σίτσα που είναι αρκετά γνωστός στη Θεσσαλονίκη. Ναι, κυρίως λόγω Άρη. Παντελώς άγνωστος σε εμάς εδώ στα Τρίκαλα, δεν τον γνωρίζουμε τον άνθρωπο. Είναι μια πρόχειρη λύση για να κατέβει η ομάδα με έναν προπονητή, σίγουρα θα βοηθήσει και ο Νίκος Σαμολαδάς σαν γενικός διευθυντής και εντάξει ο άνθρωπος ήταν επαγγελματίας, γνωρίζει 5 βασικά πράγματα του ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα έχει γίνει μια πρόταση στον Γιώργο Βαζάκα να έρθει να ενισχύσει την ομάδα στο τελευταίο μάτς με τον Καραϊσκάκη. Γιατί πρώτα τελευταία αγωνιστική τα Τρίκαλα έχουν το άνευ με τον ΑΕΤ το Σπάτο. Α, έχει 3 βαθμούς από εκεί. Έχουμε 3 βαθμούς από εκεί. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ποιους άλλους 3 θα μαζέψουμε. Έχουν αποδεχθεί ότι θα παίζουν στην τρίτη τη τάξη κατηγορία και προσπαθούν να αποφύγουν την τέταρτη. Ναι. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής. Εκτός εάν. Δεν γίνει αναδιάρθρωση. Ναι. Γιατί αυτά που γίνονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο όχι δεν συμβαίνουν στην Αφρική. Ή αν γίνει αναδιάρθρωση. Ναι. Και δεν πέσει ο 11ος και ο 12ος. Γιατί αυτό συζητιέται πολύ έντονα τις τελευταίες μέρες. Πάντως να αυξηθούν κατά 2 ομάδες στη Super League 2 δηλαδή. Ναι, φαντάσου όμως που φτάσαμε, δηλαδή να συζητάμε πράγματα. Καλά, μην το ψάχνεις τώρα. Άστο, λέγαμε, άστο. Εδώ δεν είμαστε ούτε στην Ουγκάντα αυτά. Άστο. Ναι, μια χαρά είναι η Ουγκάντα, το έχω ξαναπεί. Προτάσεις. Η Ουγκάντα μια χαρά είναι μπροστά σε εμάς. Τέτοια, και Ουγκάντα. Τέτοια και προβλήματα δεν έχουν. Το Μπουρούντι να πας, το Μπουρούντι παίζει Παναφρικανικό. Και εκεί μια χαρά είναι. Τουλάχιστον ξέρουν ότι θα ανέβουν 2, θα πέσουν 3, θα πέσουν 5, θα ανέβουν 4, θα παίξουν ένα μπαράζ. Ρίξαν τον Ηρακλή πριν 2 χρόνια χωρίς να έχει περαστεί η ποινή του υποβιβασμού στον ΚΑΠ. Τι να λέμε τώρα. Άλλα μ' είχε και αυτά. Δηλαδή, είναι ασύγκριτοι οι άνθρωποι. Είναι ασύγκριτοι. Δεν μπορούν να συγκριθούν με κανέναν. Ο Λεβαδιακός έχει πέσει αγωνιστικά. Έπεσε προχθές. Ναι. Και μαθηματικά. Και λένε ότι μπορεί και του χρόνου να παίξει Super League. Το πώς αυτοί το ξέρουν. Κάτι θα κάνουν πάλι. Δηλαδή, κοιτάξε, μην το ψάξεις τώρα. Είναι πονεμένες ιστορίες, γιατί στην περίπτωση του ΑΟ Τρίκαλα... Το θυμάμαι, ναι, το είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά, το θυμάμαι. Και με την εγκυητική, που εκείνη τη χρονιά που έπεσε ο ΑΟ Τρίκαλα, υπήρχαν και άλλες 15 ομάδες με πρόβλημα στην εγκυητική, αλλά έπεσε μόνο out. Και τη χρονιά, τη δεύτερη χρονιά με Χρήστο Γυαλιά στη διοίκηση, ναι. που ξεκίνησαν τη Βέρεια με τα 1000 ζόρια, τη Βέρεια με το χιλίο προβλημάτων, που η Βέρεια μετά αποβλήθηκε από λίγο καιρό. Βάλα νωρίς να το μάζει με τον Ολυμπιακό, ποιον άλλον. Κώστα μου, μέχρι το πρωί να μιλάμε, οι άνθρωποι είναι. Το είπα, είναι ασύγκριτοι. Πες μου λίγο, για αύριο, πώς θα έρθει ο ΑΟΤ. Ο ΑΟΤ έρχεται χωρίς τον Λάσκαρη και χωρίς τον Σμυρλή. Έναν παίκτη που χρησιμοποιείται κατά κόρο πλέον σαν δεκάρι και έναν αριστερό half extreme. Ενώ εκτός ομάδας είναι και ο Ζακουανί, που ο οποίος ήρθε. Έπαιξε 2 μάτς, έδειξε φοβερά στοιχεία, τραυματίστηκε και από εκείνη την ημέρα και μετά έκανε ατομικά προγράμματα. Μάλιστα. Και λύθηκε και η συνεργασία μαζί. Και θα έρθει και με τον υπηρεσιακό.
δεν ήταν, ξέρεις, απώλεια, γιατί τον θεωρούσες πλέον δεδομένο ότι είναι εκτός ομάδας. Ναι. Από εκεί και πέρα, αυτές είναι οι δύο απουσίες. Θεωρώ και οι δύο είναι παίκτες που, ειδικά ο Λάσκαρης, σαν σε θέση δεκαριού που έπαιζε πίσω από, από τον Φορ, βοηθούσε πάρα πολύ. Είναι ο Παύλος Λάσκαρης. Ο Λάσκαρης είναι που έπαιζε στον Αιγινιακό. Α, Μακρυμάλης. Μακρυμάλης, αυτό το είχε ένα πέρασμα από τον Ηρακλή προετοιμασία του 2015. Α, αυτό δεν το γνωρίζω, με πιάνεις αδιάβαστο. Αν είναι ο Παύλος Λάσκαρης, είναι αυτός, ναι. Ο Παύλος Λάσκαρης είναι, ρε. Ναι. Δεν ξέρω, μήπως έχει άλλο. Μακρυμάλη, δεν θα είναι. Όχι, Λάσκαρη μπορεί να είχε άλλον, αλλά Παύλο Λάσκαρη και Μακρυμάλη, ναι. Υπήρχε και τερματοφύλακας Λάσκαρης στον Άουτρικα, αλλά πιο παλιά ακόμα. Άλλες δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Όχι, εμείς θα μιλάμε Δέλτα Εθνική τότε. Ήμασταν στα μαύρα μας τα χάλια τότε, στα πέτενα τα χρόνια. Κόσμος θα έρθει, δεν το ξέρω. Ο κόσμος έχει ξενερώσει. Σίγουρα θα υπάρχουν τρικαλινοί που είναι από μένους στη Θεσσαλονίκη, αλλά έτσι μαζική μεταφράση. Οργανωμένα, ναι, δεν θα έρθουν. Στο Αιγίνιο, ας πούμε, ήταν 250-300 άτομα. Και δεν το πίστευε κανένας, δηλαδή. Η ομάδα είναι να μην έχουν ξενερώσει. Δηλαδή, θα έρθεις και αύριο στο Καφετζόγκλο και θα δεις και το κλίμα που θα υπάρχει. Έχουν διώξει τον κόσμο από το γήπεδο. Τον έχουν διώξει. Και όμως, ξέρεις ποιο είναι το θέμα, Γιώργο? Ότι ο Ηρακλής μπορεί να φέρει να πέφτει και να φέρει και 100 και 200 και 300 άτομα σε μάτια. Καλά, δεν το συζητάμε τώρα. Δεν υπάρχουν ομάδες που δεν μαζεύουν ούτε 50 άτομα στο γήπεδο. Υπάρχουν ομάδες που δεν μαζεύουν 50 και τις κρατάνε στη Super League με το Στανιό τώρα. Τι συζητάμε τώρα, δηλαδή. Τέλος πάντων. Ο Άο Τρίκαλα πέφτει και στο Αιγίνιο πήγαν 300 άτομα. Για να δουν μια ομάδα να χάνει κιόλας εκεί πέρα, αλλά πήγαν άντε να σώσουμε την ομάδα. Φοβερό κι αυτό. Δηλαδή μιλάμε εξωφρενικά πράγματα και μένουν τώρα. Κάτι κολοπετινούνται στην κατηγορία με 50 με 100 εισιτήρια και στην Α και στη Β, τις κρατάμε τα 1000 ζώνια. Και τις δίνει και ο Βασιλιάδης και λεφτά με τη Σέσουλα πλέον, έτσι, για αυτές τις κατηγορίες. Αυτό το πράγμα με την ΕΡΤ, δηλαδή τέτοιο σωσίβιο που πετάξαν στην κυβέρνηση για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Καλά, και στον Ηρακλή το πετάξαν φέτος για να πάρει 300 χιλιάρικα ως brand name υπόσχεση Βασιλιάδη και ό,τι λεφτά είδες εσύ είδα και εγώ. Άστο, εντάξει. Στη Super League όμως μια χαρά τα πήραν τα λεφτά. Καλά, εννοείται. Εννοείται. Τι να λέμε τώρα, για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα με τα 1000 ζόρια. Θα τα πούμε από κοντά αύριο. Έχει ενδιαφέρον πολύ μεγάλο το μάτς, γιατί ο Ηρακλής καίγεται, τα Τρίκαλα καίγονται. Κρίσιμο, πολύ παιχνίδι. Πολύ και εγώ είμαστε και οι δύο, με απουσίες και οι δύο. Οπότε. Ναι. Θα δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον. Θα έχει και δεν μας απασχολούν και τους δύο τα αγωνιστικά, από ό,τι καταλαβαίνω μόνο. Μας απασχολούν και τα υπόλοιπα. Εδώ που φτάσαμε, μάλιστα στην περίπτωση του ΑΟ Τρίκαλα, ο υποβιβασμός δύο κατηγοριών, ναι, θα ισοδυναμεί με καταστροφή. Με διάλυση? Διάλυση όχι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα θελήσουν να στηρίξουν την προσπάθεια. Καταστροφή αλλά... σίγουρα, γιατί για τον Ηρακλή θα σημαίνει μία κατηγορία κάτω. Τι να συζητάμε. Φαντάσου όμως ότι μία κατηγορία κάτω θα παίζεις και με μια-δυο ομάδες που έχουν ένα brand name σχετικό. Ναι, αλλά μιλάμε για τον Ηρακλή, Κώστα, δεν παλεύετε πάλι. Το ζήσαμε. Καλά, πάλι γάμα. Το πάλι ζήσαμε. Γάμα. Δεν παλεύει. Είναι και το ειδικό βάρος της ομάδας διαφορετικό. Δεν παλεύει. Αλλά έλα στη θέση μας τώρα, στη θέση των Τρικάλων. Δεν θέλω. Να παίζουμε του χρόνου με Αλμυρό, με Μετέωρα. Ναι, γίνεται, με το... ουσιαστικά γίνεται η παλιά Δέλτα Εθνική, έτσι. Ναι, η παλιά Δέλτα Εθνική. Ναι. Την οποία την περάσαμε μερικά, κάποια χρόνια πιο πριν και δεν θέλουμε να την ξαναπεράσουμε. Δηλαδή. Εφιάλτηση είναι εφιάλτηση. Να μην το περάσει αυτό το πράγμα μια ομάδα με την ιστορία που έχει ο Ηρακλής, να παίζει Δέλτα Εθνική, δηλαδή μιλάμε, δεν παλεύεται. Με τίποτα. Δεν παλεύεται. Να είσαι καλά, Κωστή, θα τα πούμε αύριο από κοντά. Ραντεβού αύριο, έγινε. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Αυτά και τα στοιχεία για τα Τρικάλα, για την ομάδα των Τρικάλων, από τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Κώστα Τσέκλημα. Μα δεν το πρόβλημα να του το πω. Φαντάζομαι το ξέρει. Μου λέει ο Κυριάκος σε μήνυμά του, τα Τρίκαλα αγαπημένη πόλη, ειδικά τα Χριστούγεννα για τα παιδιά, φιλοξενία τέλεια. Ναι, είναι υπέροχα εκεί. Εκτός ποδοσφαίρου βέβαια αυτό το σχόλιο. Είναι τελικός των τελικών το αυριανό μάτς. Αλλά το κλίμα που εισπράττουμε από την διοίκηση, δεν μιλάω για το ποδοσφαιρικό τμήμα, μιλάω για τη διοίκηση που δεν εισπράττουμε τίποτα απολύτως, είναι ότι δεν ασχολούνται. Οι δύο λείπουν, συγγνώμη, Παπαδόπουλος Καραντώνης, ο Θοδωρίδης είτε είναι είτε δεν είναι ένα και ταυτό, και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης είναι στην Παϊρακλής. Δεν υπάρχει ο ξεσηκωμός, δεν υπάρχει η συσπήρωση, δεν υπάρχει, εννοώ από την πλευρά της ΠΑΕ, έτσι, δεν ασχολούνται οι άνθρωποι. Δεν ασχολούνται. Η ομάδα αύριο δίνει
τον τελικό. Γιατί αν δεν κερδίσει αύριο, τα λέμε. Και δεν κάνουν το παραμικρό να ενισχύσουν την προσπάθεια. Την όποια προσπάθεια θα καταβάλει ο Τροΐζη αύριο με τους ποδοσφαιριστές. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, Μπίλη μου, και θα επανέλθουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4 FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. blueliberopapakiyahoo.gr. Καλησπέρα Γιώργο, αύριο όλοι γήπεδο, παίκτες ξυπνήστε και παίξτε μπάλα και εσείς έχετε ευθύνη, όχι μόνο η διοίκηση. Σωστό, εννοείται. Εντέκατος δεν είναι ο Ηρακλής μόνο λόγω των τραγικών λαθών και εγκλημάτων της διοίκησης. Εντέκατος είναι ο Ηρακλής γιατί έχει χάσει 1.000.000 βαθμούς. Πέμπτη όλοι, Ιβανόφιο δεν περνάει κανείς, είμαστε εμείς, Α1 ερχόμαστε και αυτό σωστό. Σε ευχαριστώ φίλε μου Χρήστο για το μήνυμά σου, επαναλαμβάνω, blueliberopapakiyahoo.gr. Πραγματικά τα δεδομένα θα έπρεπε να ήταν πολύ διαφορετικά. Πολύ διαφορετικά. Σήμερα θα περιμέναμε σε άλλες καταστάσεις να βλέπαμε αντίδραση, να βλέπαμε κίνηση, να βλέπαμε δραστηριότητα. Εννοώ για την ΠΑΕ Ηρακλής. Και δεν βλέπουμε τίποτα απολύτως, δεν βλέπουμε το παραμικρό. Είτε το έχουν αποδεχτεί, είτε το θέλουν να μην ασχολούνται. Δεν κουνιέται φίλο. Ούτε στο αγωνιστικό, ούτε στο εξωαγωνιστικό. Στο αγωνιστικό εννοώ κάποιο ντοπάρισμα, κάτι, κάποια κίνηση. Αύριο είναι το μάτς χωρίς αύριο. Αύριο είναι το μάτς χωρίς αύριο. Τέλος πάντων, κολλάει δεν κολλάει, εγώ το είπα. Δεν έχει αύριο. Αν δεν κερδίσεις, δεν πας πουθενά. Ή μάλλον πας σε άλλη κατηγορία. Θα το αντέξει κανείς. Εδώ ο Ηρακλής, αυτό δεν καφιόμαστε και λέμε ότι δεν έχει πέσει ποτέ αγωνιστικά και είναι η μόνη αλήθεια. Δηλαδή, το ζήσουμε. Όχι, δεν θα το ζήσουμε. Δεν θέλουμε να το ζήσουμε. Και δεν πρέπει να το ζήσουμε. Και το καλοκαίρι θα είναι μακρύ. Ή μπορεί αυτοί οι δύο μήνες να έχουν διάρκεια πολύ παραπάνω από τις μέρες που κρατούν. Γιατί, το ξαναλέω, θεωρώ ότι στη χώρα που ζούμε δεν είναι σίγουρο ότι ο 11ος και ο 12ος θα υποβιβαστούν. Δεν είναι σίγουρη καθόλου η αναδιάρθρωση στη χώρα που ζούμε, αλλά τέλος πάντων. Έτερο νεκάτερο που έλεγε μια ελληνική σειρά. Δεν μπορούμε όμως να σκεφτούμε αυτό αύριο. Αύριο πρέπει να σκεφτούμε τη νίκη και τίποτα άλλο. Και τίποτα άλλο. Μισό μηδέν. Δεν μπορεί να το βάλει ο Περόνε, ας το βάλει ο Καχριμάν. Πρέπει να γίνει. Τέλος, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και ο κόσμος που είναι να έρθει, θα έρθει. Ο κόσμος που δεν χρειάζεται ανακοινώσεις, δεν χρειάζεται καλέσματα, δεν χρειάζεται τίποτα. Αυτός που πονάει και αγαπάει και δεν μπορεί χωρίς τον Ηρακλή, θα είναι εκεί και θα φωνάζει αύριο στις 4 το μεσημέρι στο Καφτατζόγλου. Συνεχίζουμε με το μπάσκετ. Όπως λέγαμε ότι είναι κρίσιμο το παιχνίδι για το ποδόσφαιρο αύριο στις 4 Ηρακλής Τρίκαλα, εξίσου πολύ σημαντικό είναι και το μάτς απέναντι στον Ιπποκράτη από την ΚΟ. Ηρακλής που έκανε ένα τεράστιο βήμα για την άνοδο, για να τα έχει όπως θέλει τα πράγματα στα play-off, κερδίζοντας τον Ερμή Αγιάς, και θέλει να κάνει ακόμα ένα τέτοιο την Πέμπτη απέναντι στον Ιπποκράτη, να ισοφαρίσει τις νίκες σε 1-1 που είναι το απαραίτητο βήμα που πρέπει να γίνει. Ο Σάββας ο Τζουγκαράκης θα είναι στον αέρα σε δευτερόλεπτα. Είναι τώρα κοντά μας εδώ στην ώρα για μπλε. Σάββα, καλησπέρα και συγχαρητήρια και για τη δική σου παρουσία και για την νίκη της ομάδος απέναντι στον Ερμή Αγιάς. Σάββα, μας ακούς τώρα? Σας ακούω. Ωραία. Καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια και πάλι. Γιατί δεν το είπαμε στον αέρα. Στα αποδυτήρια βρισκόμαστε τώρα. Α, τελειώσατε. Μόλις τελειώσαμε. Ωραία, τα χαιρετίσματά μας όλη την ομάδα. Πλησιάζει το παιχνίδι με τον Ιπποκράτη. Και... Πλησιάζει, είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι. Mm-hmm. Τώρα βασικά ολοκληρώσαμε το βασικό στάδιο. Θα αύριο είναι λίγο, πιο χαλαρή προπόνηση, ναι, και μια επανάληψη της τακτικής. Είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Κατά πόσα πιθανότητα θα έρθει η νίκη, που όπως πολύ σωστά είπες είναι το βασικό βήμα που απομένει για να εξασφαλίσουμε στα play-off να είναι όπως θέλουμε, να τους έχουμε όλους τους αντιπάλους όπως θέλουμε. Και αυτά. Να εξαρτώνται όλα από εσάς, έτσι. Ναι, πλέον όλα από εμάς και όλα από την έδρα μας μετά. Αν γίνει και αυτή η νίκη, μετά θα εξαρτώμαστε αποκλειστικά και μόνο από την έδρα μας.
για να... ήταν πολύ σπουδαίο μας αυτό που πετύχατε με τον Ερμή Αγιάς, γιατί το παράδειγμα δεν είναι πολύ μακρινό. Πέρυσι με τον Απόλλωνα Πατρών, το γνωρίζεις, ο Ηρακλής είχε ένα 2-0 που κουβαλούσε και του στήχησε. Ακριβώς αυτό. Μία κακή ήττα. Και τι μία κακή ήττα. Ένα κακό δεκάλεπτο από ό,τι ξέρω. Ναι. Στοιχίζει όλη τη χρονιά. Ναι. Άμα γίνει με τη λάθος ομάδα, μπορεί να σου στοιχίσει όλη τη χρονιά όπως στοίχισε πέρσι. Γι' αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι. Μέχρι σήμερα το σημαντικότερο ήταν αυτό με την Αγιά, που την ισοφαρίσαμε. Και θα έχουμε βέβαια καλά κρίσιμα παιχνίδια στα play-off, αλλά πιστεύω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Με ανάλογες εμφανίσεις, με τέτοιο Ιβανόφιο και με το Ιβανόφιο που ξέρεις καλά ως παίκτης του Ηρακλή. Καλά και με τον κόσμο έτσι που ήταν ο έκτος παίκτης, που είναι σε κάθε παιχνίδι σχεδόν ο έκτος παίκτης, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Πραγματικά. Πώς ήρθε? Πιστεύω ότι είναι θέμα ημερών πλέον, δηλαδή η άνοδος. Αν υπομονούμε όλοι, έχουν περάσει 8 χρόνια, ξέρεις, και είναι πολλά. Είναι πολλά. Φέτος ήρθε η ώρα μας. Είναι πλέον το πλήρωμα του χρόνου. Η νίκη με τον Ερμή Αγιάς πώς ήρθε? Ένα μεγάλο σκορ, 96-87, είναι μεγάλο σκορ, έτσι, και για τις δύο ομάδες. Δεν το περιμέναμε να ανοίξει τόσο πολύ το σκορ, σου την αλήθεια. Σε τέτοια παιχνίδια συνήθως οι ομάδες είναι λίγο πιο μαζεμένες, είναι λίγο πιο κλειστές οι άμυνες. Αλλά δεν το περιμέναμε να ανοίξει τόσο πολύ. Είμαστε δηλαδή προετοιμασμένοι για πιο χαμηλό σκορ. Βέβαια, στον αγωνιστικό χώρο έγινε το αντίθετο. Πολύ μεγάλα σκορ, ανοιχτές άμυνες. Απλά μείναμε συγκεντρωμένοι ακόμα και όταν στην αρχή ήταν μπροστά η Αγία, την περάσαμε. Μετά μας πλησίασε, κρατήσαμε λίγο εκεί χαρακτήρα και ήρθε η νίκη στο τέλος. Σχετικά εύκολα θα έλεγα. Δηλαδή μας αδικεί το τελικό σκορ για παραπάνω. Θα μπορούσε να ήταν και παραπάνω, ναι. Εντάξει, απλά δεν είχε σημασία τώρα. Δεν μετράνε οι διαφορές, εδώ μετράνε απλά οι νίκες. Οπότε εντάξει, το ίδιο πράγμα. Ήταν στο πρώτο γύρο, Σάβα, μια πολύ δύσκολη τριάδα αγώνων. Με τον Ερμή έξω, με τον Ιπποκράτη στην ΚΟ και με τον Διαγόρα Δηλιοπηδαίων. Εκεί ήρθαν οι δύο ήττες. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Είχε και προβλήματα τραυματισμών η ομάδα, είχε και διαιτητικά, εγώ θα πω, θέματα. Τέλος πάντων, ήρθαν οι δύο ήττες. Τώρα είναι αντίστοιχη η τριάδα αγώνων. Έχετε κερδίσει τον Ερμή. Θέλετε φυσικά να το κάνετε και το ευχόμαστε ολόψυχα τον Ιπποκράτη. Και μετά πάτε για το 2-0 με το Διαγόρα στην Αθήνα. Χρειάζεται, φαντάζομαι, πολύ μεγάλη συγκέντρωση, γιατί αυτή η τριάδα θα τα κρίνει όλα, έτσι. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Η διάδα και πλέον, μάλιστα, που απέμεινε. Ναι, εμείς κοιτάζουμε ένα τα παιχνίδια, αφού τελειώσουμε την Πέμπτη, πρώτα Θεός, καλά με την ΚΟ. Μετά πρέπει να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και στον Διαγόρα, γιατί είναι και αυτός πιθανότατα μία από τις ομάδες που θα παλέψουν εκεί για την Πέμπτη θέση. Μπορεί δηλαδή και να τον συναντήσουμε. Τώρα που μιλάμε είναι πέμπτος. Τώρα που μιλάμε είναι πέμπτος. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια έχει πολύ δύσκολο πρόγραμμα, αλλά θα είναι μία από τις τρεις ομάδες που θα είναι πιθανότατα εκεί πέρα. Οπότε πρέπει και με αυτούς να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα. Αν έχουμε 2-0, ακόμα καλύτερα. Να τελειώσουμε σχετικά εύκολα. Με ένα μάτσο στο Ιβανόφιο και τέλος. Ναι, ναι, αυτό. Έτσι, ένα μάτσο, μην χρειαστεί δηλαδή παραπάνω. Και απλά περιμένουμε τον αντίπαλό μας. Και ένα σχόλιο για τον μεθαυριανό σας αντίπαλο. Ο Ιπποκράτης που ήταν πιο πάνω στη βαθμολογία. Θα μου πεις τώρα είναι 4 ομάδες με 40, 2 ομάδες με 41 βαθμούς. Γίνεται ένας χαμός. Μακελιό γίνεται για την πέμπτη θέση. Για την τέταρτη και πέμπτη θέση ουσιαστικά, γιατί και ο Χαρίλος Τρικούπης 41 έχει όπως ο Διαγοράς. Ο Ιπποκράτης φαίνεται να είναι ένατος τώρα, αλλά είναι καλή ομάδα, έτσι θέλει προσοχή. Είναι πολύ καλή ομάδα. Βέβαια τα τελευταία παιχνίδια δείχνει σαν να έχει μια κοιλιά, παραδώσει, ας πούμε. Ναι, ναι, δείχνει μια κοιλιά, ας πούμε, αφού έχει πετύχει το στόχο του που ήταν εξ αρχής η παραμονή. Δεν τους βλέπω τόσο πολύ να καίγονται για τα play-off. Τους βλέπω ότι είναι λίγο, ειδικά στα εκτός έδρας, τα τελευταία λίγο πιο χαλαρή. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα δείξουν πολύ μεγάλο ζήλο. Την Πέμπτη βέβαια αυτά δεν τα ξέρεις μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα και να δεις τι θα γίνει στον αγωνιστικό χώρο. Όλα είναι πιθανά. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια πολύ αξιόλογη ομάδα. Και έχεις κάποια πρόβλεψη, μιας και γνωρίζεις πλέον πάρα πολύ καλά τις ομάδες. Έχουν περάσει πολλά παιχνίδια, έχετε παίξει με όλες τις ομάδες, με πολλές δύο φορές. Πρόβλεψη για πεντάδα, γιατί το ξαναλέω, ο Χαρίλαος Τρικούπης με το Διαγόρα έχουν 41 και η Καστοριά, η Καρδίτσα, ο Αμίντας και ο Ιπποκράτης έχουν 40. Τι θα γίνει? Κοίτα, βάση προγράμματος, έτσι με τη σειρά Ηρακλής πρώτος, δεύτερος Ερμής. Ερμής, τρίτη πολύ πιθανόν είναι η Καρδίτσα, βάση προγράμματος μιλάω πάντα. Παίζει και η Καρδίτσα πολύ δυνατά. Και τέταρτος μπορεί και ο Χαρίλαος Τρικούπης. Ναι. Έτσι όπως το βλέπω εγώ. Βέβαια, σου ξαναλέω, όλα τα σενάρια είναι δυνατά. Δεν αποκλείεται τίποτα. Δεν αποκλείεται να δεις και Αμίντα, ας πούμε, στην πέμπτη θέση. Τίποτα δεν αποκλείεται αυτή τη στιγμή. Θα εξαρτηθούν πολλά. Εκεί υπάρχει το 2-0, οπότε δεν ανησυχούμε. Δεν ανησυχούμε με κανέναν. Να είμαστε καλά, έτσι, να παίξουμε όπως πρέπει να παίξουμε και η ομάδα θα επανέλθει εκεί που ανήκει. Τα είχαμε πει όταν είχες πρωτοέρθει, Σάβα, στην ομάδα. Ναι.
Και φυσικά έχεις όνειρα, έχεις φιλοδοξίες. Τώρα που θα σε ρωτήσω μετά από αρκετούς μήνες ξανά εδώ στην ίδια εκπομπή, τι θα μου λέγες, πώς το ζεις, πώς ζεις την παρουσία στον Ηρακλή? Είναι ακριβώς αυτό που φανταζόμουν και τότε, πρωταγωνιστικό ρόλο. Θα προτιμούσα βέβαια να είχαμε ανέβει ήδη απευθείας, δεν ήρθε η απευθείας άνοδος, αλλά δεν πειράζει, το ίδιο ακριβώς είναι. Και οι δύο θέσεις ακριβώς το ίδιο πράγμα σου δείχνουν, άνοδος στην Α1, οπότε εντάξει, απλά θα μας τραβήξει λίγο παραπάνω, δηλαδή γύρω στις 15 με 20 μέρες παραπάνω, αυτό μόνο. Ειδικά το Ιβανόβιο το απολαμβάνεις, ε? Ναι, βέβαια, τέτοιο κόσμο είπαμε πρώτη φορά εγώ συναντώ στην καριέρα μου, να έχουμε, είναι εντάξει, εκπληκτική ατμόσφαιρα. Και στα εκτός σας ακολουθούν. Στα περισσότερα έχουμε κόσμο. Μέχρι τώρα δηλαδή δεν μπορώ να θυμηθώ κάποιο παιχνίδι. Αν εξαιρέσεις την Go, νομίζω όλα τα άλλα είναι ένα μικρό Ιβανόφιλο. Ναι, ακριβώς. Καλά, εννοείται ότι για εμάς έχονται 20 άτομα και ακούγονται πιο πολύ από το απόλυτο γήπεδο το υπόλοιπο. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Ωραία. Καλή ξεκούραση αφού ολοκληρώθηκε η προπόνηση. Και με το καλό την Πέμπτη. Το ραντεβού στην Ελλάδα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, Σάβα. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από το Σάβα Τζουγκαράκη. Ένας από τους παίχτες που καταβάλουν σημαντική προσπάθεια φέτος, ανεξαρτήτως το πόσο το χρησιμοποιεί ο προπονητής, το κύριος Μέξας, κάθε φορά μπαίνει να βοηθήσει την ομάδα. Το ίδιο έκανε και έπαιξε το ρόλο του στο μάτς με τον Ερμή Αγιάς και με αφορμή αυτό το παιχνίδι και το επόμενο που ακολουθεί μεθαύριο τον φιλοξενήσαμε εδώ στην Ώρα για Μπλε. Αύριο το ραντεβού στο ποδόσφαιρο, μεθαύριο το ραντεβού στο μπάσκετ. Την Παρασκευή το πολύ μεγάλο ραντεβού, 8:30, Φίνικα Σύρου Ηρακλής, τυπικά γηπεδούχος ο Φίνικας, τυπικά φιλοξενούμενος ο Ηρακλής. Το άλλο νομίζω είναι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ με Ολυμπιακό γηπεδούχο, τυπικά πάντα γιατί σε ένα Final Four δεν μετράνε αυτά. Στην Ιερά Πέτρα θα υπάρχει έντονο και ανόλευκο στοιχείο, όπως και στη Ρόδα, αλλά νομίζω πολύ περισσότερο φέτος. Γίνεται ένας χαμός με τις προσκλήσεις, ποιος δικαιούται, ποιος δεν δικαιούται από το Δημαρχείο, από τα κονέ του καθενός, από τους γνωστούς. Καταλαβαίνετε, ξέρετε πώς είναι όλα αυτά τα πράγματα. Θα είμαστε εκεί να τα καταγράψουμε όλα και μακάρι να επιστρέψουμε με την αποστολή του Ηρακλή και να κουβαλάμε και κάτι μαζί μας. Έχουμε χρόνια να το ζήσουμε αυτό. Την τελευταία φορά που το ζήσαμε ήταν, πότε ήταν, το 2012. Πριν 7 χρόνια. Στη Σύρο που ο Ηρακλής πήρε αίτητος το κύπελο και μάλιστα δεν είχε χάσει σετ. Χθες έγινε μια ωραία ζεστή συνάντηση στο Χορτιάτι με πρωτοβουλία του κυρίου Μιχάλη Γεράνη, του αντιδήμαρχου του Δήμου Πηλέας Χορτιάτι, ο οποίος κάλεσε και τον κύριο Θόδωρο Καράογλου, τον γνωστό βουλευτή στο τραπέζι και φίλο του, μαζί με την ομάδα, με τον πρόεδρο τον κύριο Μάκη Καλαϊτζίδη να παραδίδει στον Δημήτρη Μούχλια που ακούσαμε χθες τέτοια ώρα εδώ στην Ώρα για Μπλε τη φανέλα με το νούμερο 11 που αποσύρεται όσο ο Δημήτρης είναι στην Αμερική, στη Χαβάη για τα επόμενα 4 χρόνια. Και μια τιμητική πλακέτα. Η φανέλα που παραδόθηκε στον Δημήτρη Μούχλια υπογράφηκε από όλους τους υπόλοιπους συμπαίκτες, εδεικτικό του κλίματος που επικρατεί. Και μακάρι η ομάδα στις μέρες, τι μέρες δηλαδή, αύριο ταξιδεύει μέσω Χανίων νομίζω για την Ιερά Πέτρα, την Πέμπτη είναι η συνέντευξη τύπου, Παρασκευή το παιχνίδι. Οπότε λίγο έμεινε, η θετική μας ενέργεια, η θετική μας αύρα, όλη μας η δύναμη, είτε εμείς που θα είμαστε κοντά, είτε οι υπόλοιποι που δεν θα είναι στο γήπεδο, να τη βάλουμε όπως τη βάλαμε και πέρυσι, για την μεγάλη ανατροπή από το 2-0 με τον Παναθηναϊκό να έρθει το 3-2 που έγινε. Και μετά στο τελικό ένα μάτς είναι, όλα γίνονται. Θα δούμε και ποιος θα είναι ο αντίπαλος. Εύχομαι βέβαια να μην γίνει αυτό που έγινε πέρυσι. Γιατί πέρυσι το παιχνίδι του Ηρακλή καθυστέρησε κατά μία ώρα. Και οι παίκτες βγήκαν από τα αποδυτήρια μία το βράδυ. Βέβαια υπάρχει μια διαφορά σημαντική εδώ. Πέρυσι κακώς είχαν ορίσει τον τελικό στις 5 το απόγευμα, που έπαιξε ρόλο γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ ξεκούραστος. Υπήρξε και το πρόβλημα του τραυματισμού σοβαρού του Αρμενάκη που προέκυψε. Διπλός, μία σε πόδι, μία σε χέρι. Φέτος ο τελικός είναι 8 και 4, θυμίζω. Αλλά και πάλι, φανταστείτε να καθυστερήσει για χύψη λόγους το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, όπως είναι στο πρόγραμμα, και το 6 να γίνει 7. Και να πάει κανένα tie break. Τι ώρα θα ξεκινήσει το Φίνικα Σύρου Ηρακλής και τι ώρα θα τελειώσει.
θα δούμε. Τέλος πάντων. Είδομεν. Μακάρι ο Ηρακλής να κερδίσει σε μία ώρα 0-3, που βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θα τα πούμε και αύριο και μεθαύριο. Μεθαύριο που θα έχουμε και το pre-game μας εν ώψη του αγώνα αυτού. Λίγες ώρες πριν πετάξουμε για το Ηράκλειο αρχικά και μετά στην Ιεράπετρα. Πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο Φίνικας Ήρου είναι καλά, είναι ανεβασμένος, παίζει ημιτελικά πρωταθλήματος. Χθες έχασε βέβαια 3-1 από τον Ολυμπιακό, αλλά το πάλεψε το δεύτερο μάτς. Όπως και η Κηφισιά το πάλεψε με τον ΠΑΟΚ χθες που ιτήθηκε 3-1. Και είναι, θεωρώ, πολύ πιο δύσκολο. Πολύ πιο δύσκολο ο φετινός ημιτελικός από τον περσινό με εκείνον τον Παναθηναϊκό. Ένας Παναθηναϊκός που πέρυσι είχε το στόχο την παραμονή του και έπαιζε play out. Ο Φίνικας Ήρου είναι αυτή τη στιγμή η τρίτη ομάδα του πρωταθλήματος. Πίσω από τα μεγάλα budget και τα χρήματα του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, ο Φίνικας Ήρου είναι η τρίτη ομάδα του πρωταθλήματος. Οπότε, αν τα βάλουμε κάτω, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτς. Αλλά είναι ένα μάτς. Είναι ένα μάτς. Και ο Ηρακλής τέτοια μάτς, τέτοια παιχνίδια της μιας μέρας δηλαδή, έχει δείξει στο παρελθόν ότι μπορεί να τα έχει. Να τα έχει δικά του και να τα φέρει στα μέτρα του. Θα το δούμε. Κλείνουμε. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, για την ακρόαση. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο αρχικά για την περιγραφή του αγώνα στις 4 στο Καφτατζόγλιο. Ηρακλής Τρικάλα. Στο Καπάκι θα έρθουμε εδώ γρήγορα για την εκπομπή 7 με 8. Και εύχομαι να είναι μια εκπομπή που θα μιλά για νίκη. Γιατί αν μιλά για κάτι άλλο, καλύτερα να παίξουμε μουσική. Δεν χρειάζεται να μας ακούτε. Καλύτερα. Ακολουθεί Ζάχος Ντρούλινγκ, Τάσος Τρέγιας με το ράδιο Μαρμίτα στο πρόγραμμά μας. Να είστε καλά, καλό βράδυ.